Με ευκολία και χωρί γραφειοκρατικέ αγγελώσει, θα μπορούν πλέον να εξυπηρετούνται οι ωφελούμενοι του κοινωνικού πατοπολίου στο Δήμο Πλατανιά Χανίων. Από τι 13 Φεβρουαρίου έω τι 3 Μαρτίου, θα μπορούν να υποβάλουν τι αιτήσει του και ηλεκτρονικά μέσω ενό νέου συστήματο που τίθεται σε εφαρμογή και συγκεκριμένα στη διαδικτυακή πλατφόρμα πλατανιά.eτήσειpoliton.gr οι ενδιαφερόμενοι πολίτε μπορούν να κάνουν την αίτησή του είτε μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε μέσα από το κινητό του τηλέφωνο. Και το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να κάνουν μια εγγραφή στην δικτυακή πύλη που έχει δημιουργηθεί, έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, συμπληρώνοντα τα στοιχεία επικοινωνία του, όνομα, τηλέφωνο, αφημί και επιλέγοντα ένα username, ένα όνομα χρήστη. Αφού δηλώσει το κινητό του, θα του έρθει αυτόματα ένα SMS με τον ειδικό κωδικό πρόσβασης για την ε, ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου συμπληρώνοντάς το θα μπουν στο περιβάλλον το οποίο έχει δημιουργηθεί με προτυπωποιημένες φόρμες και θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία που αφορούν την εντοπιότητα, την οικονομική και οικογενειακή του κατάσταση, τις συνθήκες διαμονής και την ανεργία. Για τις περιπτώσεις των πολιτών όπου δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση στο διαδίκτυο ή δεν έχουν υπολογιστεί, έχει μεριμνήσει και παράσχει μια υπηρεσία ε, διοικητική υποστήριξης, ένα help desk, Οπότε σε αυτή την περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πολίτε θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπω με τα δικαιολογητικά του στο Δημαρχείο του Πλατανιά και να απευθύνονται στον εξειδοτημένο υπάλληλο του Γραφείου Κοινωνική Πολιτική, έτσι ώστε να του κάνει για λογαριασμό του ηλεκτρονικά την αίτηση. Αυτή είναι μια θα έλεγα, δομή την οποία έχει ο Δήμος στα πλαίσια ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας. Όπως ξέρετε, λειτουργήσε φέτος για πρώτη φορά η δομή του κοινωνικού φροντιστηρίου. Είναι σε συνέχεια του κέντρου κοινότητα, το οποίο όπω ξέρετε, αυτή τη στιγμή οι θέσει του ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού είναι προκηρυγμένε. Παράλληλα, ο Δήμο Πλατανία συμμετέχει και σε άλλε κοινωνικέ, θα έλεγα, πρωτοβουλίε, οι οποίε έχουν να κάνουν όπω είναι τα ΤΕΒΑ, όπου και αυτά μέσα από το δίχτυο του κοινωνικού παντοπολίου μπορούν και προσφέρουν τρόφιμα και άλλα υλικά πρώτη ανάγκη στου συνδημότε μα. Και φυσικά εκμεταλλευόμαστε, αν θέλετε, και την ευγενική χορηγία πολλών επιχειρήσεων ή και συνεταιρισμών, οι οποίοι μα δίνουν προϊόντα. Τα οποία ανάλογα πάλι το κοινωνικό παντοπολείο τα διαθέτει στι ευπαθεί ομάδε. Το νέο καινοτόμο σύστημα αναμένεται να βοηθήσει ακόμη περισσότερο του 230 ωφελούμενου του κοινωνικού παντοπολίου στον Πλατανιά, συμβάλλοντα παράλληλα στη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα επί τη αν υπάρχουν δωρεέ επιπλέον που υπάρχουν για τώρα, έχει προβλεφθεί ότι μπορούν να, θα υπάρχουν επιλαχώντε και θα εξυπηρετούμε παραπάνω άτομα. Να σημειωθεί πω ο Δήμο Πλατανιά σχεδιάζει και την επέκταση του συστήματο και σε άλλε υπηρεσίε και διαδικασίε με γνώμονα την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.